πανιερώτατε σε ποια από τις πέντε φάσεις των λογισμών, ιδιαίτερα των λογισμών κατάκρισης, δηλαδή προσβολή, διάλογος, συγκατάνευση κλπ. Αρχίζει η αμαρτία σε λογισμό που δεν εκφέρεται, σε λογισμό που μένει μέσα μας. Πότε αρχίζει η αμαρτία και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε ακόμα και την προσβολή. Γιατί όταν είναι συχνές οι προσβολές αυτές, μας βασανίζουν. Από την ώρα που ο άνθρωπος συγκατατίθεται στον λογισμό, αρχίζει η αμαρτία. Από τη στιγμή που συγκατατίθεται και επεξεργάζεται τον λογισμό, οποιονδήποτε λογισμό, αρχίζει να πληγώνεται και να τραυματίζεται. Το να αποφύγει κανείς τελείως την προσβολή των λογισμών δεν είναι εύκολο και μάλλον δεν είναι και δυνατό. Αλλά όταν ο νους του ανθρώπου είναι θωρακισμένος με την μετάνοια και την αυτογνωσία την εν Χριστώ, δηλαδή όταν ξέρει τον εαυτό του, τότε δεν κατακρίνει τον πλησίον του. Τι όρεξη έχει να κατακρίνει τον άλλον αφού ξέρει ότι ο ίδιος είναι χειρότερος από τον κάθε άλλο άνθρωπο. Άρα η ταπείνωση και η αυτομεμψία κατά τους πατέρες είναι αυτή που μας προφυλάσσει και μας θωρακίζει από την πτώση, τη μεγάλη πτώση της κατακρίσεως του αδελφού μας. Ήθελα να ακούσουμε αν έχετε μας πείτε ένα λόγο σας έτσι, για τη φιλαυτία. Το ξέρω με μεγάλο θέμα γενικότερα, έτσι είναι να, αν υπάρχει κάτι να αφηγόμαστε από εσάς για αυτό το θέμα. Η φιλαυτία σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα και τι σημαίνει φιλαυτία ή παράλογη ας πούμε φιλία ή κακή φιλία με το σώμα μας, με τον εαυτό μας. Ο εγωισμός μας δηλαδή, η φοβία μας, ότι θα πάθουμε κάτι, ότι πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας, ότι, ξέρω εγώ, άλλοι μας επιβουλεύονται, δεν μας αναγνωρίζουν. Όλη αυτή η ενασχόληση μετά του εαυτού μας, με έναν άρρωστον τρόπο που μας δημιουργεί αρρώστιες και μικρόβια πνευματικά, αυτό λέγεται φιλαυτία. Πώς πολεμάται η φιλαυτία? Με την φιλοθεία. Να αγαπήσουμε τον Θεό και να αφήσουμε στον Χριστό τον εαυτό μας και, και τα πάντα του εαυτού μας, όπως λέμε στην Εκκλησία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα πάντα στα χέρια του Χριστού. Κάνε ό,τι μπορείς, αλλά άφησε τα πάντα στα χέρια του Θεού. Εάν αρχίσουμε να ασχολούμαστε άρρωστα, φύλαυτα με τον εαυτό μας και αρχίσουμε να λέμε τώρα ο ένας με κατηγορά, ο άλλος με επιβουλεύεται, ο άλλος με περιφρονεί, ο άλλος δεν με λαμβάνει υπόψη. Κλείστε τις πόρτες γιατί θα αρρωστήσουμε, μην βήχετε γιατί πετάγονται μικρόβια, μην μογγίζετε γιατί με μολύνετε. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Δεν είναι μόνο που θα αμαρτάνομαι, θα χάσουμε και τα λογικά μας. Διότι η φιλαυτία είναι παραλογισμός. Και όταν φτάσει έξω και από τα όρια της, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε πολύ άρρωστα αποτελέσματα. Η φιλοθεία λοιπόν και η φιλανθρωπία είναι το αντίδοτο της φιλαυτίας. Πανιερώτατε την ευλογία σας. Κύριε. Στο Σταυρό του Χριστού, την ώρα του πειρασμού του μεγάλου, βρέθηκαν δύο πρόσωπα που η καρδιά τους μέχρι και την ώρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι συμβάδιζε με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ήταν ο ληστής και ο σκληρός εκατόταρχος. Πώς η καρδιά μας αυτή τη στιγμή μπορεί ολόκληρος εδώ μέσα να φωνάξει το μνήστη τιμών Κύριε και το αληθώς Θεού Σύ Κύριε. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως είπαμε προηγουμένως, ο Θεός δεν αδικεί κανένα. Ο καλός και καλοδιάθετος άνθρωπος θα πάρει από τον Θεό την ευκαιρία να αξιοποιήσει την καλή του διάθεση. Και ο κακοδιάθετος άνθρωπος δεν θα λάβει αυτή την ευκαιρία γιατί θα τη χρησιμοποιήσει για το κακό του. Ο καλός ληστής
Ήταν μελιστής, έκανε όλα αυτά που έκανε, αλλά είχε και καλή διάθεση. Είχε και ταπείνωση, και αυτό και μπόρεσε και είπε στον Χριστό, μνήστητε μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου. Το ίδιο και ο εκατόνταρχος, ο οποίος έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, να μην αγχωνόμαστε και να ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος που έχει καλή διάθεση θα τύχει τη δολέως και της παρουσίας του Χριστού. Δεν θα αδικήσει ο Θεός κανέναν άνθρωπο.